με τον κύριο Βίγκα. Θα τον παρακαλούσα να μείνει κοντά μας για να διαβάσει τον χαιρετισμό του Προέδρου της Κοινότητας Σταυροδρομίου Πέρα, κυρίου Γιώργου Παπαγιάρη, ο οποίος δεν κατάφερε τελικά να είναι κοντά μας. Από βήματος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαγιάρη, γιατί είναι διαρκώς κοντά μας. Μας στηρίζει σε κάθε μας προσπάθεια, είτε γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, είτε γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο ένας από τους πιο σημαντικούς σύνεδρους. Κύριε Βίγκα. Θα επαναλάβω τις προσφωνήσεις, αν επιτρέπετε. Είναι καλό σας βρήκαμε. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν τα μαθητικά συνέδρια που οργανώνει το Ζωγράφιο σε συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, που δεν σας λέμε εμείς από την πόλη το καλώς όρισες. Όμως αυτό δεν μας πειράζει, γιατί και εδώ στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που μοιάζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη με την Κωνσταντινούπολη, εμείς νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Σήμερα είναι το σταυροδρόμι της Δρομιοσύνης που βρίσκεται εδώ, στο άλλο σταυροδρόμι των Βαλκανίων, την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Για μας την κοινότητα σταυροδρομίου στο Πέρα είναι πολύ μεγάλη χαρά που το σχολείο μας, το σχολείο της κοινότητάς μας, το Ζωγράφιο, βρίσκεται σήμερα εδώ, στους φιλόξενους χώρους των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, ως συνδιοργανωτής στο μεγάλο αυτομαθητικό συνέδριο που πραγματοποιείται για 5η συνεχή χρονιά. Βέβαια, τα συνέδρια αυτά συνηθίζεται να πραγματοποιούνται στο Ζωγράφιο, αλλά φέτος οι έκτακτες συνθήκες που ζήσαμε πρόσφατα στην Τουρκία μας ανάγκασε για προληπτικούς λόγους ασφαλείας και πάντως κυρίως για να πραγματοποιηθεί απρόσκοπα η λειτουργία του και χωρίς καμιά έγνοια να μεταφέρουμε για φέτος τις εργασίες του στη Θεσσαλονίκη. Η αρχική μας δυσκολία λόγω της έκτακτης αυτής αλλαγής μεταμορφώνεται σε χαρά. Όχι μόνο γιατί αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη και τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, αλλά γιατί βλέπουμε την αθρώα συμμετοχή σχολείων, μαθητών, εκπαιδευτικών, καθηγητών πανεπιστημίου, καλλιτεχνών και του κοινού και χαιρόμαστε γιατί αυτή η σπουδαία εκδήλωση που κάνει το σχολείο μας και υποστηρίζει η κοινότητά μας συνεχίζεται με αμύωτη επιτυχία και φέτος. Πού άλλο άλλωστε θα μπορούσε να ταξιτυλιχθεί καλύτερα από μια ακρογιαλιά του Αιγαίου, ένα συνέδριο με θέμα Οδυσσέας Ελίτης, ο ποιητής του Αιγαίου. Η συμπλήρωση φέτος 20 χρόνων από τον θάνατο του ποιητή κάνει τη συγκυρία ευνοϊκή, αλλά επιπλέον ο λόγος του Ελίτη διαχρονικός και ζωντανός. Χρειάζεται για να φωτίσει τις δύσκολες ημέρες που περνάει ο κόσμος μας. Ξέρω ότι είναι πολλοί αυτοί που εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη διοργάνωση, που φέτος είχε επιπλέον δυσκολίες και δεν θα σας κουράσω αναφέροντας τους έναν προς ένα. Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε όλους. Επίσης ευχαριστούμε και συγχαίρουμε όλους εσάς που ήρθατε από την Ελλάδα, από την πόλη, από την Αμερική, από την Κύπρο, από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχετε στην μεγάλη αυτή χαρά των μαθητών μας και να γίνετε κομμάτι της. Θα αναφερθώ ονομαστικά μόνο στους δύο βασικούς συντελεστές του συνεδρίου, τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στο πρόσωπο της Προέδρου των Εκπαιδευτηρίων, κυρίας Εκατερίνης Μαντουλίδου, και της Γενικής Διευθύντριας κυρίας Άσπας Χασιώτη και βεβαίως στο Ζωγράφιο, στο πρόσωπο του Διευθυντή του κυρίου Γιάννη Δεμιτζόπουλου. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημαντική αυτή εκδήλωση που προσφέρει πολλά στα παιδιά μας, στην ομογένεια και στην παιδεία του γένους μας. Να έχετε δύναμη να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο για πολλά χρόνια. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας απευθύνω τις θερμότερες ευχές της κοινότητας σταυροδρομίου, αλλά και της δικιάς μου προσωπικώς, προς όλους σας εσάς για την επιτυχή έκφραση των εργασιών του συνεδρίου, αλλά και την διαμονή σας αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Καλή αρχή και καλή επιτυχία, καλή αντάμωση του χρόνου στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής της Μεγαλονίμου Κοινότητας του Σταυροδρομίου, Γιώργος Παπαγιάρης.